τον φωστήρα του άνθο και αγγέλισε φαμήλων, το πολύτιμο σκεύος της Πανάγνου προστάτηδος. Πέτρον το μέγανος ιον καλόνιν, καύχημα του όρους μοναστών. Δεύτε πάντες ομοφόνος αυτών εκπόθου, τιμήσω με λέγοντες. Δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανό σαντι, δόξα το αναδείξαντι νημήν, πρέσβην ακίμητον. Φως νοητών και ουράνιων, πέτρε λαβών εν καρδία σου, της ακυρά του τριάδος δοχείων, όφθης λαμπρότατων και χάριν των θαυμάτων, απίληφας, κραυγάζων αλληλούια. Πέτρε όλους άνθοοι καλονί, μόνος τον αλήπτης, της ερήμου ο πολιστής, φωνή του αδίτου το κάθαρον δοχείων, φώτισό τους εν πίστη προσκαλουμένους. Πέτρου του ασκήσαντος εις το Άγιον Όρος του Άθωρ. Την ίδια ημέρα, 12 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Πέτρου του ασκήσαντος εις το Άγιον Όρος του Άθωρ, και σε σένα απλώνει ο Χριστός το δεξί του χέρι Πέτρε, γιατί σώθηκες γυμνός από την θάλασσα του Δίου. Αυτό το απροσδόκητο θαύμα μόλις ήταν ναύτες απόρρισαν και έλεγαν ο ένας προς τον άλλον, «Τάχα, τι να είναι αυτό το οποίο μας εμποδίζει στον δρόμο μας. Ο άνομος είναι καλός, το βάθος της θάλασσας πολύ και το πέλαγος ανοιχτό, αλλά ίσως να φταίξαμε σε κάτι στο Θεό και θέλει να μας βουλιάξει εδώ». Αυτά έλεγαν κρέγοντας και αναστενάζοντας. Και ο Άγιος Πέτρος τους λέγει, «Τέκνα μου εν Κυρίω, πέστε μου, πώς λέγεται αυτό το όρος, ίσως μπορέσω να σας παρηγορήσω στη λύπη σας με τη βοήθεια του Θεού και να λύσω την απορία σας». Και εκείνοι είπαν, «Αυτό ονομάζεται όρος του Άθωνος, Τίμιε Πάτερ». Λοιπόν, λέγει ο Άγιος, «να ξέρετε τέκνα μου, ότι για μένα εμποδίζετε το πλοίο σας και αν δεν με κατεβάσετε και αφήσετε σε αυτόν τον τόπο, δεν θα μπορέσετε να φύγετε από εδώ». Εκείνοι καθώς τα άκουσαν αυτά από τον Άγιο, λυπήθηκαν πολύ για την στέρησή του. Τότε και μη θέλοντας αναγκάστηκαν και κατέβασαν τον Άγιο έξω στην άκρη του όρους. Και έλεγαν οι ναύτες στον Άγιο με πόνο καρδιάς, «Αλίμονό μας, διότι μεγάλη προστασία και βοήθεια στερηθήκαμε σήμερα από την αγιοσύνη σου, Πάτερ Άγιε». Και ο Άγιος της ευχήθηκε και είπε, «Ο Θεός, ο φιλάνθρωπος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, αυτός θα σας διαφυλάτει από κάθε βλάβη ψυχής και σώματος και εμένα τον αματωλό να με σκεπάσει με τα Άγια χέρια του από τις τέχνες του διαβόλου και να με ενδυναμώσει στο Πανάγιο θέλημά του για να δουλέψω εις αυτόν θεαρέστος». Έπειτα τους εσυμβούλευσε, τους ευλόγησε και τους ασφάλθηκε. Εσταύρωσε τρεις φορές το πλοίο με το χέρι του και είπε, «Πηγαίνετε αδελφοί μου εις οδόν ειρήνης και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σας πάντοτε εις ως αιώνας. Αμήν». Και έτσι τους κατεβόδωσε εις το καλό. Αφού ο μακάριος Πέτρος έμεινε μόνος, στάθηκε και προσευχήθηκε. Έπειτα, κάνοντας το σημείο του σταυρού σε όλο του το σώμα, άρχισε να ανεβαίνει από ένα δρόμο στενό και δυσκολοπεπάτητο, εξαιτίας του δάσους των δέντρων, από όπου ποτέ δεν είχε περάσει άνθρωπος, αλλά μόνο φαινόταν ίχνη άγριο θηρίων. Γι' αυτό με πολύ κόπο και πολύ υδρότα κατόρθωσε να ανεβεί ψηλότερα και να έβρει ένα μικρό τόπο επίπεδο, γυμνό από δέντρα, με καλό και υγιεινό κλίμα. Εκεί εκάθισε λίγο και αναπαύτηκε. Έπειτα πάλι σηκώθηκε και άρχισε να αναζητεί τόπο κατάλληλο για να ησυχάζει και να αναπαύεται. Αφού πεπάτησε πολλά και υψηλά μέρη, λάχες και λακκούβες της γης, βουνά και λαγκάδια, βρήκε τέλος ένα σπήλαιο βαθύ και πολύ σκοτεινό, κλεισμένο με πολλά δέντρα και κρυμμένο,
Σε αυτό υπήρχαν αμέτρητα ερπετά και θηρία φαρμακερά, αλλά και πλήθη δαιμόνων, σαν την άμμο της θαλάσσης, οι οποίοι μόλις είδαν τον Άγιο, αγρίευσαν πολύ. Γι' αυτό και πολλούς πειλασμούς ξεσήκωσαν εναντίον του Αγίου, τους οποίους δεν μπορεί η γλώσσα ανθρώπου να διηγηθεί, ούτε να τους ακούσει. Ο Άγιος όμως έκοψε λίγα κλαδιά από εκείνο το δάσος, τα οποία σκέπαζαν τη θεόκτηση στην είσοδό του σπηλαίου εκείνου, και τότε μπήκε μέσα και προσευχόταν ημέρα και νύχτα και με θερμή αγάπη ύψωνε προς τον Θεό προσευχές και ευχαριστίες με μεγάλη προθυμία. Δεν είχαν ακόμη περάσει 2 εβδομάδες αφού το Άγιος είχε μπει στη σπηλιά και ο πατήρ του φθόνου και εφευρέτης του ψεύδους διάβολος, μην μπορώντας να υπομείνει την τόλμη, την ανδρεία και την υπομονή του, ξεσήκωσε όλους τους δαίμονες εναντίον του να τον πολεμήσουν. Και άλλοι έριχναν εναντίον του με τα ακόντια, άλλοι με τα τόξα και τα βέλη, γύρω-γύρω από τη σπηλιά, όπου αγωνιζόταν τον αγώνα της μαρτυρικής του αθλήσεως. Οι υπόλοιποι δαίμονες κυλούσαν απ' έξω βράχους και του έλεγαν μεγάλο φόνος: «Βγες γρήγορα έξω από την κατοικία μας, αλλιώς θα σε θανατώσουμε τώρα μέσα σε αυτήν». Αυτά βλέποντας και ακούγοντας ο Άγιος από τους ακάθαρτους δαίμονες, νόμισε ότι σίγουρα θα πεθάνει. Ο Θεός όμως τον εφύλαξε αυλαβή από την κακία τους και είχε τις ελπίδες του στηριγμένες στο Θεό. Μόλις βγήκε έξω από τη σπηλιά, οι διαναλύσμητα πλήθη δαιμόνων έτοιμα να τον κατασφαλάξουν. Τότε ο Άγιος σήκωσε τους οφθαλμούς της ψυχής και του σώματος τον ουρανό και προσευχόταν και παρακαλούσε την υπεραγία Θεοτόκο να έρθει να τον βοηθήσει και έλεγε μεγάλο φόνος: «Υπεραγία Θεοτόκο, Θεοτόκε, βοήθησε με τον δούλο σου». Και οι δαίμονες μόλις άκουσαν το όνομα της Παναγίας αμέσως έγιναν άφαντοι και ο Άγιος ευχαρίστησε την υπεραγία Θεοτόκο. Άρχισε να πάρει τον καλό αγώνα της ασκήσεως και προσευχόμενος έλεγε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μην εγκαταλείπεις με τον αναρτωλό και ανάξιο δούλο σου». Από εκείνη την ώρα δεν ακουγόταν πλέον οι φωνές των δαιμόνων. Μετά από 50 μέρες ήρθαν πάλι οι μυαροί δαίμονες με άλλη μορφή, όμοιοι με τα θηρία και τα ερπετά του όρος, και μπήκαν στη σπηλιά όπου ασκήτευε ο Άγιος. Τότε άλλοι με μορφή θηρίων όρμησαν εναντίον του Αγίου να τον θανατώσουν, άλλοι σαν φίδια και δράκοντες δοκίμαζαν να τον καταπιούν. Τότε ο Άγιος, κάνοντας το σημείο του Σταυρού, κατέστησε όλους τους δαίμονες ανίκανους να τον βλάψουν. Και αφού επικαλέστηκε το όνομα του Δεσπότου Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου, τους έδιωξε όλους. Από τότε πέρασε 1 έτος και ο Άγιος Πατήρ ημών Πέτρος με πολλή ησυχία ασκήτευε με όση δύναμη είχε, καταμικώντας πάντοτε τον εχθρό, δράκοντα, διάβολο και τις επιθέσεις του. Αλλά ο κατηραμένος από τον Θεό διάβολος δεν ησύχασε. Και εκείνη χαρέστηκε ο Παμίαρος, γίνεται όμοιος με κάποιον νέο, ο οποίος ήταν από την οικογένεια του Οσίου Πέτρου. Και μόλις ήρθε στο σπήλαιο του Αγίου, με πολλή ανεσχυντία προσποιήθηκε ότι τον αγκαλιάζει και τον φιλά, ο φθονερός και μισήκακος, καθότι άρχισε με δάκρυα να λέει θρηνητικά στον Άγιο: «Ακούσαμε από πολλούς, κυρία μου, τιμιότατε και νοκιότατε, ότι οι βάρβαροι και άθεοι σε συνέλαβαν στον πόλεμο και σε οδήγησαν εχνάλωτο στο φρούριο του Σαμαρά και εκεί σε παρέδωσαν στον διοικητή τόπου εκείνου και εκείνος πάλι σε έκλεισε σε κακή φυλακή με βαριές αλυσίδες. Πάλι όμως ο φιλάνθρωπος Θεός μας λυπήθηκε και διαπρεσβειών του Τρισμάκαρος Νικολάου σε έβγαλε από τη βρώμικη εκείνη φυλακή και σε οδήγησε στην Παλαιά Ρώμη. Γι' αυτό και όσοι ανήκουμε στην ονομαστή οικογένειά σου και περισσότερο από όλους εγώ, ο δούλος σου, και εγώ ήταν η καρδιά μου να σε δω με τα μάτια μου και να ακούσω τη σοφή και γλυκά φωνή σου και κλαίγαμε όλοι παρηγόρητοι για τη στέρησή σου. Γι' αυτό και πολλές πόλεις και χώρες περπατήσαμε και κάθε έρημο τόπο και πουθενά δεν μπορέσαμε να σε βρούμε και να απολαύσουμε το αγαπημένο και αγγελικό πρόσωπό σου. Λοιπόν, αφού δεν μπορέσαμε να σε βρούμε ή να μάθουμε τι έγινες, αρχίσαμε να παρακαλούμε τον Μέγα Νικόλαο λέγοντάς του: «Πανάγιε Νικόλαε, εσύ έκανες πολλά καλά εις τον κόσμο και κάνεις. Εσύ και τον Κύριό μου ελευθέρωσες από την πικρά εκείνη εχμαλωσία, εσύ φανέρωσέ τον. Σε παρακαλούμε και ο βοηθός των επικαλουμένων, αυτόν Νικόλαος, μας αποκάλυψε εσένα, τον κρυμμένο πολύτιμο θησαυρό,
και δεν μας παρέβλεψε τους ανάξιους, αλλά γρήγορα μας ανέρωσε εσένα, τον πολύ αγαπημένο. Τώρα λοιπόν δεν απέμεινε άλλο παρά μόνο να με ακούσεις τον βούλου σου, Κύριέ μου, να κάνεις τον κόπο να επιστρέψουμε εις τον οίκο μας, τον καλό και θυμισμένο, για να σε δουν οι συγγενείς και φίλοι να χαρούν και να δοξαστεί ο Θεός, ο πάντοτε δοξαζόμενος. Και για την ησυχία μην έχεις τόση φροντίδα, διότι υπάρχουν και εκεί πολλά ησυχαστήρια και μοναστήρια, είτε μέσα στην πόλη είτε έξω από την πόλη, καθώς το γνωρίζει η τιμιότη σου καλύτερα, εις τα οποία, καθώς ελπίζω εις τον Θεό, θα περάσεις ησυχαστικά όλη τη ζωή σου. Αλλά και εσύ ο ίδιος διάκρινε και πες την αλήθεια. Πότε λατρεύεται ο Θεός περισσότερο, σε ποιο από τα δύο, στην αναχώρηση από τον κόσμο ή στην ωφέλεια των ψυχών των ανθρώπων, ή στο να περπατάς μέσα στους βράχους και να ησυχάζεις για να σωθείς μόνος, ενώ αν σώσεις και καμία ψυχή πεπλανημένη από τον διάβολο με την γλυκή πατή σου διδασκαλία και συμβουλή ξεπερνά στους πολλούς κόπους των ερημητών ασκητών. Τον λόγο μου επαληθεύει ο Θεός, ο οποίος λέγει δια του προφήτου, ο εξάγων άξιον εξαναξίου ως το στόμα μου έστε. Επειδή υπάρχει πολύ πλήθος ανθρώπων που είναι δοσμένοι σε αμέτρητα πάθη στον τόπο μας και χρειάζονται ένα διδάσκαλο μετά τον Θεό για να τους επιστρέψει στη θεογνωσία από την πλάνη του διαβόλου, λοιπόν, πολύς μισθός σου ετοιμάζεται από τον Θεό. Τι συλλογίζεσαι, τι αμεμείς, τι περιμένεις και δεν παίρνεις τον δρόμο να φύγεις μαζί με τον αγαπημένο σου φίλο και δούλο, ο οποίος σε αγαπά μέσα από την τυχή του και είναι αγαθός σίγουρος. Αυτά και άλλα περισσότερα, είπε ο δαίμον, και ο Άγιος άρχισε να ταράζεται και να τρέμει η καρδιά του από τους λογισμούς του δαίμονος, διότι έτσι ταράζεται η ψυχή του ανθρώπου όταν έρχεται κοντά του ο δαίμον, ενώ εις την παρουσία του Αγγέλου του Θεού χαίρεται. Τόσο λοιπόν λυπήθηκε ο Όσιος, ώστε δάκρυσε και βράσηκε το πρόσωπό του από τα δάκρυα και λέγει προς το δαίμονα, γνώριζε καλά ότι σε αυτόν τον τόπο δεν έφερε άλλος κανείς, ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά μόνο ο Θεός και η υπεραγία Θεοτόκος. Και αν δεν είναι με τη δική του θέληση, δεν μπορώ να απομακρυνθώ από τον τόπο αυτόν. Και ο δαίμον, μόλις άκουσε το Πανάγιο όνομα της Θεοτόκου, αμέσως έγινε άφαντος. Ο δε μακάριος Πέτρος θαύμασε την παρμογία του διαβόλου και αφού έκανε το σημείο του Τιμίου Σταυρού ησύχαζε πάλι μέσα στη σπηλιά του και άρχισε να αγωνίζεται με ταπείνωση και συντριβή καρδίας, εν προσευχή, εν κρατία και νηστεία, τόσο ώστε έφτασε σε μέτρο αληθινής αγάπης και σε καθαρότητα του νου, και ο παμίαρος δαίμον πάντοτε λυπόταν και αδειμονούσε. Γι' αυτό δεν έπαψε να επιβουλεύεται τον Όσιο, καθώς μήπως μπορέσει να ενατώσει τη δύναμη της εις των Θεών αρετής του και προθυμίας. Από τον δεύτερο αυτό πειρασμό πέρασαν 7 έτη και μεταμορφώνεται πάλι ο κάθαρτος δαίμον σε άγγελο Κυρίου, καθόντας τα χέρια γυμνό σπαθί, και ήρθε και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς και φώναξε τον Όσιο με το όνομά του λέγοντας, «Πέτρε, υπηρέτη γνήσια του Χριστού, βγες έξω να ακούσεις μυστήρια του Θεού και λόγους ψυχοφελείς και καλούς». Και Όσιος είπε, «Και ποιος είσαι εσύ που θέλεις να μου πεις καλούς και ψυχοφελείς λόγους?» Και ο δαίμον απήντησε, «Εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος του Θεού και με έστειλε να σου φέρω μηνύματα καλά. Γι' αυτό λάβε θάρρος και δύναμη και να χαίρεσαι, γιατί σου ετοιμάστηκε θρόνος θεϊκός και στεφάνι αμαλάντινο». Τότε λοιπόν αποφάσισε να αφήσει τον τόπο αυτό και να πας στον κόσμο για να ωφεληθούν πολλές ψυχές ανθρώπων. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Κύριος εξέραγε την πηγή του νερού που έπινες, γιατί θέλει να σε μετακινήσει σε άλλον τόπο. Αλλά ο ίδιος ο κακότερος διάβολος, ο εφευρέτης κάθε κακού και κάθε πονηρίας, είχε στείλει από πριν ένα δαίμονα και εμπόδιζε το νερό ώστε να μην τρέχει καθόλου. Thank you.